Κύκλωμα των τογκογλύφων της Θεσσαλονίκης έχει δεχθεί σύμφωνα με τις αρχές κέριο πλήγμα. 15 συνολικά οι προφυλακιστέντες και έπεται συνέχεια. 2 αστυνομικοί, ένας απότακτος και ένας εν ενεργεία. Ο γιος του αρχινονού της πρώτης πύρας, ένας πρώην ποδοσφαιριστής σερβικής καταγωγής, αλλά και το ανώτερο στέλεχος του ΣΔΟΕ, οδηγήθηκαν στις φυλακές. Η αιτιολογία ότι υπάρχει απλή συνέργεια στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος δεν παρέχει τη δυνατότητα εκδόσεως εντάλματος προσωρινής κρατήσεως. Ο γνωστός δημοσιογράφος, ο οποίος φέρεται να είχε σχέσεις με το πρώτο κύκλωμα, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και την καταβολή μεγάλης εγγύησης ύψους 200.000 ευρώ. Με αποσπασματικές μεταδόσεις διαλόγων δεν ασκείται ούτε κριτική ούτε τίποτα άλλο. 18 ήταν οι εμπλεκόμενοι που απολογήθηκαν σήμερα, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως εγκέφαλος της τρίτης πύρας. Αρνούμε τον αρχηγικό ρόλο γιατί δεν υπήρχε καμία οργάνωση. Δεν έχω δανείσει σε κανένα χρήματα και να απαιτήσω τόκους. Άδικα κατηγορούμε για τοκογλυφία και εκβιασμό. Όσον αφορά τις συνομιλίες που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία και τον εμφανίζουν να απειλεί και να ζητά χρήματα, ο φερόμενος ως επικεφαλής της τρίτης εγκληματικής οργάνωσης υποστήριξε ότι πρόκειται για μεμονωμένα κομμάτια που παρουσιάστηκαν από την αστυνομία με σκοπό τη δημιουργία εντυπώσεων. Κανένα τοκογλυφικό δάνειο δεν έχει δοθεί, καμία εκβίαση δεν έχει τελεστεί. Σοκαριστική όμως είναι η κατάθεση ενός 38χρονου που έπεσε θύμα του, όπως κατέθεσε ο αστυνομικός του τμήματος εκβιαστών που έφεραν σε πέρα στην υπόθεση. Ενώ νοσηλευόταν από προηγούμενο ξυλοδαρμό σε νοσοκομείο. Το κύκλωμα έβαλε γιατρό, υπέγραψε στο εξιτήριο ως συγγενής του και τον οδήγησε εκτός νοσοκομείου. Έξω από το νοσοκομείο με περίμεναν και αφού με έβαλαν στο αυτοκίνητο λέγοντάς μου ότι θα με πήγαιναν στο σπίτι μου, κατευθυνθήκαμε σε άγνωστο προορισμό εκτός Θεσσαλονίκης, ενώ με απειλούσαν ζητώντας μου τα χρήματα. Οι αδίστακτες μέθοδοι των ονών της συμπρωτεύουσας περιγράφονται μέσα από τις απειλές και επιθέσεις σε καταστήματα και επιχειρήσεις των θυμάτων. Λειτουργούσαν στα πρότυπα σικελικής μαφίας, λένε οι αρχές. Σε μία από τις συνομιλίες που κατέγραψαν, ο εγκέφαλος της τρίτης πύρας φέρεται να συνομιλεί με συνεργάτη του, ο οποίος είχε χρέη φουσκωτού στην οργάνωση. Και είναι στο πρώτο. Στο μαγαζί πήγαν τα παιδιά. Δε, ξεχάστε το. Έχει κάμερες. Είναι αυτό ένα μαγαζί με εφημερίδες τζάμια. Να πούμε τι είναι. Ιντερνετ. Τι είναι. Κατάλαβα. Αυτό όσον αφορά το μαγαζί. Αλλά για το άλλο μπορώ να το κάνουμε διαφορετικά, ρε παιδί μου. Να πετάξουμε, ξέρω εγώ, μια μπαλίτσα. Να την πετάξουμε εκείνη την ώρα που είναι εκεί. Να λαμπαδιάσει, να πούμε, και να τελειώσει η ιστορία εκεί να τον πούνε, κατάλαβες. Στη δεύτερη οργάνωση, αρχηγός φέρεται να είναι 53χρονος ιδιοκτήτης εργοστασίου φωλιάτας και ζαχαροπλαστείων. Σε ζαχαροπλαστείο του δουλεύει και η Σιμώνα με τη βαλίτσα, η οποία εισπράττει αυτοπροσώπως. Η Ανούλα πάλι δίνει τους τραπεζικούς της λογαριασμούς για να βάλουν τα χρήματα. Και όταν τα κορίτσια δεν αρκούν στο παιχνίδι, μπαίνουν ο Μίλαν ή Ζούκα και ο Σίμος ο Σκληρός, που χρησιμοποιούν πιο βίαιες μεθόδους. Η ομάδα έχει και το δικηγόρο της, τον Αλέκο το Κουμπάρο, που παρέχει συμβουλές και όχι μόνο για να αποκρύπτεται η τοκογλυφική δραστηριότητα. Σε μία από τις συνομιλίες του φερόμενου ως αρχινονού της δεύτερης πύρας που φέρνει στο φως το έθνος της Κυριακής, ακούγεται σύμφωνα πάντα με τις αρχές και ο πρώην περιφερειάρχης Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο οποίος του ζητά εξυπηρέτηση για ένα φίλο. Αν μπορείς αυτούς, βοήθησέ τους. Είναι καλά παιδιά. Ναι, τι να βοηθήσω. Να βοηθήσω. Ναι, είναι καλά παιδιά. Κοιμάσαι μωρέ, ακόμη. Το πόδι μου έσπασε, Παναγιώτη, δεν το έμαθες. Τι έχεις? Το πόδι μου σπασμένο το έχω. Γιατί? Έσπασε από τη μηχανή και το έσπασα. Ωρε, πρόσεχε ρε. Γίνεται τη. Έλα, γόρι μου. Δεν είσαι πουθενά σε αυτά τώρα τα στοιχήματα και τέτοια, ε? Όχι, ρε, όχι, όχι, όχι. Ούτε ο άλλος. Ο άλλος ούτε ξέρω τι γίνεται ο άλλος. Δεν θέλω και πολλές παρτίδες με τον άλλον, άστο. Εντάξει, θα τα πω από κοντά. Ο Αλφα επικοινώνησε με τον Παναγιώτη Ψωμιάδη, ο οποίος αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο. Δεν έχω να πω τίποτα. Όταν πρέπει κάτι να πω, θα πω. Η πρώτη σπήρα είχε στενότατες σχέσεις με υπάλληλο τράπεζας όταν ξεκίνησαν να δεσμεύονται λογαριασμοί του κυκλώματος. Τον Σεπτέμβριο που μας πέρασε, πανικόβλητος, ο εγκέφαλος της πρώτης σπήρας συνομιλεί με τον συνεργάτη του τραπεζικό, ζητώντας του να σώσει ό,τι μπορεί από τα χρήματα. Επειδή δεν έχω ούτε να πληρώσω, να τη βγάλω. Προσπάθησε να μου τα πάρεις, θα με σώσεις. Θα το θυμάμαι σε όλη μου τη ζωή. Με την έννοια πια. Αυτό θα ξεκαθαρίσει, δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Γιατί δεν είμαι ούτε τίποτα. Το κυνήγι το τρώμε, ξέρεις γιατί. Λόγω Νέας Δημοκρατίας. Το θέμα είναι δεν θα έχω λεφτά ούτε να φάω. Όχι, τα δέσμευσαν από χθες. Τώρα να δούμε πώς θα μιλήσουμε, άμα τυχόν τα αφήσουν να πούμε. Τα δέσμευσαν 4 ώρα εχθές. Πήρε η Επιτροπή. Πήρε η Επιτροπή Ελέγχου στο και έδωσε εντολή κατευθείαν να δεσμευτούν οι λογαριασμοί. Αυτός έχει πάνω του και μου λέει. Και τώρα τι θα γίνει, και τώρα τι θα κάνει. Και μου λέει, φύλαξε. Μου λέει εμένα, φύλαξε τον σου. Γιατί ρε, τι έχω κάνει εγώ. Προσπάθησε να πάρουμε κανένα φράγκο. Θα έχουμε πρόβλημα. Βρε αδερφέ, βλέπεις εγώ πρωί-πρωί. Μόλις έκανα το τηλέφωνο σου, λέω, και τώρα που μιλάμε απαγορεύεται. Εσύ δεν ξέρεις τίποτα ακόμα. Η Επιτροπή Ελέγχου για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος είχε προχωρήσει τις εντολές δέσμευσης και στα μέλη της οικογένειάς του. Ο αρχινονός προσπαθούσε να καταλάβει τι αφορούσε.
υποψιαζόμενος ακόμα και την υπόθεση Βατοπεδίου, καθώς φέρεται να είχε σχέση με πρόσωπο που εμπλεκόταν εκεί. Η επιτροπή ελέγχου ποια είναι? Δεν ξέρω ποια είναι αυτή η επιτροπή και της είπε δέσμευσε το λογαριασμό και των παιδιών. Κάτσε ρε, τραπέζεις. Η επιτροπή ελέγχου τραπέζεις είναι. Τι επιτροπή είναι αυτή του Υπουργείου? Όχι ρε, η επιτροπή ελέγχου της τράπεζας. Αυτή που είναι για το ξέπλυμα χρήματος, πώς λέγεται. Α, αυτή για το ξέπλυμα πάλι του χρήματος. Ναι. Μήπως είναι από Βατοπέδι μεριά τίποτα από εκείνη την ιστορία? Δεν ξέρω, αγόρι μου. Συνομιλία παίρνει δραματική τροπή για τον αρχηγό της πρώτης πύρας. Ο υπάλληλος της τράπεζας υποψιάζεται πλέον ότι μπορεί να τους παρακολουθούν. Άκουσε να σου πω, ήρθε εντολή από την Αθήνα, τώρα με πήραν τηλέφωνο να μην κινηθεί κανένας λογαριασμός δικό σου, ούτε των παιδιών. Γιατί? Δεν ξέρω, δεν με είπανε. Βγάλ τα λεφτά των παιδιών τουλάχιστον. Βγάλ τα, γιατί δεν έχω λεφτά. Δεν μπορώ, ήρθε τα κάναν δέσμευση από κάτω. Τα κάναν, δεν τα κάναν, δεν μπορώ να σου πω τώρα. Τώρα μόλις τα κάναν. Τώρα αυτό το τηλέφωνο που σε κάνω, πρόσεχε, μην βρω κανένα μπελά. Λίγα λεφτά να έχω, δεν θα έχω λεφτά. Ναι, ρε αγόρι μου, τώρα σου λέω με πήραν τηλέφωνο. Απαγορεύεται τώρα που σε κάνω αυτό το τηλέφωνο. Μπορεί να βρω μπελά. Εμπλοκή ακόμα και σε στημένους αγώνες γειτονικών χωρών φέρονται να είχαν τα μέλη των μαφιόζων. Σε μία άλλη συνομιλία, ο εγκέφαλος του πρώτου κυκλώματος συνομιλεί με συνεργάτη του που έχει το ψευδώνυμο ο Πορτογάλος. Μίλησα με τον προπονητή της Εθνικής Αλβανίας. Ναι. Βέβαια, φυσικά αυτός με πήρε τηλέφωνο, είχαμε καιρό να μιλήσουμε. Με λέει τι γίνεται και τα λοιπά, του λέω σε έψαχνα. Λέω την Κυριακή είχα ένα ματσάκι, του λέω, δεν μπορούσα να σε βρω. Του λέω να το χτυπήσεις. Λέει πώς γίνεται αυτό, εν πάση περιπτώσει, του λέω τι έκανες με φιλικό. Λέει παίζουμε φιλικό Ιούνιο στην Αργεντινή. Ναι. Πάνε να παίξουν Αργεντινή-Αλβανία τον Αύγουστο, όμως θα παίξουμε στα Τύρανα, μου λέει, με το Μαυροβούνιο. Εκεί μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Καλά, καλά. Έγινε, αγόρι μου. Εκεί μπορούμε να παίξουμε δυνατά. Αύριο θα απολογηθούν τα αρχηγικά μέλη των δύο πιο αδίστακτων κυκλωμάτων.